και κύριοι και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Chuck Toys. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Και εσύ. Είναι ο Νικόλας. Και σήμερα θα σχολιάσουμε το φιλικό αγώνα Ελλάδα-Πουερτορίκο. Πάμε λοιπόν. Παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στο παλέτι σπορ. Νομίζω στο γήπεδο του Πάου παίζουμε. Anyway, γράψε μας σχόλια σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Walk up! Όπως επισήμανες, Βαγγέλη, του το Πορτορικάου, το φάσα να παίξουμε δύο φορές, δύο εφηβιασμούς δευτερεύοντα. Ωραία, έχουν ψήμα. Εδώ να πω ότι το σκορ διατηρήθηκε χαμηλό. Βασικά το Πορτορικό πώς είπε τα δύο μόνο που έχει. Στο δικό μας γήπεδο παίζουν. Δεν έπαιζαν. Παπαγιάννη, στο δικό μας γήπεδο. Άρα είναι, είναι το μάτσο που δεν παίζει Γιάννης, Κώστας. Καλάθης, πολύ σημαντικό για την εθνική. Και Λαριτζάκης, ναι. Παίζουν τέσσερις, δεν παίζουν τέσσερις βασικοί. Νομίζω χτύπησες αυτό και ο Τολιόπουλος. Το πάνω. Να τους. Όχι, Λάσιερ. Νικόλα, ένα ποιο άρεσε από όλου αυτού. Ωραία για τον Παπα-Νικολάου που προσθέτει κλειδί από δύο πασάρι έξω. Μην το κλοπλίζει, εκτελεί νέα. Και μην το κλοπλίζει. Μην το κλοπεκτάκι. Πολύ ωραίο. Όλοι στην εθνική είναι ένα σχέδιο. Ρωμαίρο. Με τον Αλβαράδο. Εδώ πιστεύω ότι το παίξαν περισσότερο ως αγώνα σε περίπτωση που ο Κώστας έτε το κούμπο δεν μπορέσει να προκριθεί. Πιστεύω ότι ήταν ακόμα περισσότερο ένα μάτς για το άμα δεν προλάβει ο Κώστας έτε το κούμπο τους Ολυμπιακούς να... Να επιλέξουμε έναν άλλον παίκτη, να επιλέξουμε πανούλης. Και εμείς. Δινέιρο, αυτός είναι ο λόγος. Δινέιρο. Φοβερό. Που έχει επιστρατευθεί λόγω των απουσιών και ο Μόκαρτ ξαναμπαίνει στο μάτς. Ο Πανούλης για πρώτη φορά σήμερα. Ο Πανούλης θα λέει με τον Λιόπουλο. Είμαστε εκεί πάρα πολύ, αλλά κάτι τέτοια καλάθια πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, πιστεύω. Συμφωνείς. 10-15, σούτ από την γωνία, είμαι σούτ 3 από τον Πέστε. Ήταν ανισόρροπο το σούτ, είχε ευκαιρία να τρέξει η Ελλάδα, παρόλο αυτά έπρεπε το παιδί να αυτός που άρεσε και για ο... Ζαρτώνα, ο... 12-18. Το Λιόπου. Πέρασε πανέμορφα και τελειώνει με το Λουτζής. Όχι, επίδειξη υψηλής τεχνικής. Ακόμα να δούμε τι διευθυντή τώρα. Να Να, αυτός το μαρκάρι, που είναι το 50. Να, αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι. Επιστρατεύτηκε, θα είναι επιστρατευμένο. 15. Α, 50, ναι, σωστά. Μούστης έχει περάσει το μάτς, Παπα-Νικολάου και Τανούλης. Ωραία, σκριν του Τανούλη. Για το ελεύθερο του Φοβερός. Αλλά και πάλι έστω μπορούμε να βασιστούμε στο Παπαγιάννη, κάτι σημαντικό για την εθνική. Εδώ βλέπουμε να πιέζει η εθνική μας ομάδα. Ντέιβον Ριντ, πέρασε την άλλη. Το θυμήθηκα, Καλαϊτζάκης. Σαν σε προπόνηση, Λεδάκη, 20-28. Στα του έγινε όμως κεφάλαιο. Αφέρα το έγινε. Πολλά replay θα μας διαφώτιζε. Πάντως και το σούτ του το Λιόπουλου δεν ήταν καλό. Φοβερό όμως. Το Ριβές, λέει από. Η Ελλάδα τα 10 λάθη που κάνει μεσόωρο είναι πολύ, πάρα πολύ αυστηρό και πολύ καλό. Να έχω γλώσσα. Μητογλου, ωραία πάσα για τον Παπαγιάννη. Εδώ πέρα Σπανούς και Παπαγιάννης.
Στον αέρα, τα ίσα με ψυχή. Ο Γιάννης έπαιξε το καλύτερο Σε επίση τραυματίστηκε. Σε επίση. Αυτό με το ένα χέρι θα τελειώσει τη φάση. 30-36. Βλέπουμε μια πίεση στην εθνική ομάδα. 33-36. Αλβαράτο πέρασε από το Μωραϊκή. Δοκιμάζει σου τρίων πόντων και το βάζει. Είναι το ρίσκο τη πίεση. Αν και στην πορεία μείναμε πίσω στο σκορ. Αρκετά ξαναπτύσσουμε. Δεν το βλέπω να παίζει εδώ και ώρα που έχει τραυματιστεί. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση μέχρι το layout. Από τον αρχηγό μας, αφιερωμένο. Το ξέρετε πέρα για την περίοδο. Κάποιοι αυτοματισμοί βγαίνουν από παίκτες που γνωρίζει ο ένας το παιδί του άλλου για την εθνική μας ομάδα. Άρχικος, σαν διαφήμιση, ποια διαφήμιση είναι που ο Παπα-Νικολάου το βάζει στο τέλος? Είναι 2-2 και λέει η εθνική μας χρειάζεται τρίποδο και το βάζει ο Παπα-Νικολάου. Της έκω η διαφήμιση. Παπαγιάννης. Παπαγιάννης ήταν MVP του παιχνιδιού με διαφορά. Και ο αρχηγός μας, ο Παπα-Νικολάου και φυσικά ο Γουόκαπ έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, Νίκο, Γλου, Χαρλαμπόπουλος, όλοι, ήταν μια ομαδική δουλειά. Αλλά σίγουρα ο Παπαγιάννης ξεχώρισε. Να περάσει μπάλα μέσα στη ρακέτα, μέσα στον Γιώργο Παπαγιάννη, κάτι που δεν έχει γίνει, να γίνει τώρα με μεγαλύτερη συχνότητα. Καλαϊτζάκη. Σε Χαρλαμπόπουλο και τρίπο, δεύτερο τρίποντο για σήμερα. Τρίτο. Πολύ καλό ο Χαρλαμπόπουλος. Καλαϊτζάκης πάρει λίγο να κόψει. Η μπάλα στο Παπαγιάννη. Και άμυνα ζώνης ξανά από τον Πουέρτο Ρίκο. Μίτο Γλου. Η άμυνα του Πουέρτο Ρίκο ήταν πάρα πολύ καλή και το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πλησιάζουμε και πάλι στους 4. Όσες φορές έχουμε πλησιάσει μέχρι εκεί πάμε, στους 4. Και να που ανεβάζουμε και πάλι την διαφορά σε 7 με το Πινέιρο. Ο ίδιος έχασε τις φορές, ο ίδιος πήρε το μακρινό rebound. Έχουμε μια ευκαιρία. Ο Ραΐτης με αυτό το screen. Μην το κλουπερνάει για το Χαρολαμπόπλο και αυτό με τον Ραΐτη. Είναι NBA, είναι NBA. Σόψε. Πες τους Ρόκετς. Ωραία πάσα και κάρφωμα από τον Κόμπι και το βήματο. Ανοίγει στο πλάι ο Γουόκαπ, από το κεντρικό διάδρομο και το μύτο μου πιο πίσω. Ο Παπα-Νικολάου, αλλά δεν μύτο μου από την γραμμή των ελευθέρων. Ωραία, φίλοι, τι αυτό έχει σημασία. Ωραία επαναφορά. Και ο Μίτογλου έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ήταν οι δύο μεγάλοι με τον Παπαγιάννη. Σίγουρα δεν έχει τραυματιστεί ο Μίτογλου. Πάει κοντά στο καλά στη γωνία ο Παπα-Νικολάου. Δίστασε δύο φορές. Θα πάρει τώρα το σουτ. Με δύο δισταγμούς, αλλά α, το χάνει, το παίρνει ο Καλαϊτζάκης και μέσα. Τρομερές φάσεις στην άμυνα αλλά και καταπληκτικές κινήσεις. Στην επίδυση, Waters με τον Walker.
Όπως είμαστε πολύ πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. Και αποδείξαμε ότι ακόμα και με ένα παίκτη NBA στην αντίπαλη ομάδα και χωρίς 5 βασικούς μας μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό παιχνίδι και να νικήσουμε, έστω και για λίγο νικήσαμε. Μπράβο! Επίσης, γράψτε μας σχόλια. Ξέρετε, η εθνική, η Ολυμπιακή αγώνες θα είναι knockout ή θα έχουμε ευκαιρίες. Για να ξέρουμε και εμείς να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο. Πότε είναι ο Ολυμπιακός, θα παίξουμε όλοι με όλους. Δεν θα γίνει νοκάουτ. Δεν θα γίνει νοκάουτ, στην πρώτη φάση δεν είναι. Θα παίξουμε με Αμερική και με ανησύχησε λίγο. Δεν θα παίξουμε με Αμερική. Καναδά, Αυστραλία και... Ισπανία, όχι και με Καναδά, Αυστραλία και ένα ακόμα. Ο Παπαγιάννης! Ενώ χάναμε 6, όχι, κερδίζουμε 6-6-5. Και βάζει τη δεύτερη. Έχουμε το 1 δευτερόλεπτο της επαναφοράς, λάθος πάσα. Και η εθνική μας κερδίζει 66-5. Μπράβο μας για ένα καλάθι. Δυστυχώς δεν πρόλαβες αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ο προπονητής μας απειόχει επίθεση, αλλά δεν πειράζει. Ήμασταν ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο Άρης. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ακόμα εκπομπή του Chuck Toys. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εννοείται. Φυσικά. Okay. Γεια σας!